Καλησπέρα σας λοιπόν. Θα μιλήσουμε για το θέμα του replication στην Postgres. Πόσοι από εδώ χρησιμοποιείτε Postgres σαν βάση δεδομένων? Δεν είναι αρκετά τα χέρια. Ελπίζω να αυξηθούν όταν θα φεύγετε από εδώ. Λοιπόν, πάμε λίγο να μιλήσουμε πρώτα για την Postgres, για όσους δεν την ξέρουν. Η Postgres είναι, σύμφωνα με τους ίδιους, η πιο εξελιγμένη open source database. Γιατί είναι αυτό? Πρώτον, αντίθετα με άλλες open source database που μπορεί να έχετε χρησιμοποιήσει, είναι η μόνη που έχει ACID compliance. Αστεράκι. Λοιπόν, ACID compliance τι σημαίνει? Σημαίνει atomicity, consistency, isolation και durability. Atomicity δηλαδή, τα πάντα είναι transactions. Ακόμα και μία γραμμή να γράψω, είναι ένα transaction, το οποίο θα εκτελεστεί και θα γίνει committed με τη μία. Ή μπορώ να ανοίξω ένα transaction στη βάση και να πω, ξεκίνα, κάνε αυτά και αυτά και αυτά, και αν συμβεί κάποιο σφάλμα ενδιάμεσα, κάνε rollback, μην κάνεις commit τίποτα στο δίσκο και ούτω καθεξής. Consistency έχει rules και triggers και constraints, τα οποία μπορώ να, και checks, με τα οποία μπορώ να σιγουρευτώ ότι τα δεδομένα είναι του τύπου ακριβώς που χρειάζομαι. Και isolation τι σημαίνει? Είναι το λεγόμενο MVCC, αν το έχετε ακουστά, το οποίο μου εξασφαλίζει ότι ο κάθε χρήστης, το κάθε session, βλέπει ένα snapshot της database στο χρόνο πριν του αλλάξουν οι άλλοι τα δεδομένα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό όταν έχεις ένα distributed environment. Και durability, εξασφαλίζεται η σταθερότητα, ας πούμε, των δεδομένων που έχω στο δίσκο μου από το γεγονός ότι υπάρχουν logs και replay logs, τα οποία μου επιτρέπουν να κάνω point in time recovery και να γυρίσω την database σε οποιοδήποτε σημείο χρονικό θέλω εγώ. Είναι συμβατή με το standard SQL 2008, που σημαίνει ότι έχει όλα τα data types που περιμένετε. Έχει procedural languages, δηλαδή μπορώ να γράψω stored procedures σε PLPG SQL, που είναι μια γλώσσα procedural δικιά της, που θυμίζει την PLSQL της Oracle. Μπορώ να γράψω σε C, σε C++, σε Python, σε Perl, σε ό,τι θέλω. Είναι ατέλειωτες δηλαδή οι προγραμματιστικές δυνατότητες που μου προσφέρει. Αν αισθάνομαι δηλαδή ότι η SQL με περιορίζει σε αυτό που θέλω να γράψω. Μπορώ να ορίσω δικά μου data types, μπορώ να ορίσω δικά μου objects, μπορώ να ορίσω δικά μου operators ακόμα, να πω ότι το α operator β κάνει αυτήν την πράξη. Ένα άλλο σημαντικό κομμάτι της είναι το generalized search table, το οποίο μου επιτρέπει να έχω πράγματα όπως το, κατά αντιστοιχεία με το spatial της Oracle, το PostGIS, το οποίο μου επιτρέπει να έχω γεωχωρικά δεδομένα, αλλά όχι απαραίτητα. Μην σκέφτεστε χάρτες, μπορεί να είναι συντεταγμένες σε τρεις διαστάσεις. Μπορεί να είναι κάποιο γράφος, μπορεί να είναι οτιδήποτε άλλο μπορώ να αποθηκεύσω με spatial δεδομένα. Full text search μπορώ να υλοποιήσω με αυτό. Έχω δηλαδή επιλογή από πάρα πολλά τέλος πάντων indexes που μπορώ να χρησιμοποιήσω για διαφορετικούς τύπους δεδομένων και διαφορετικούς τύπους αναζήτησης σε αυτά τα δεδομένα. Επίσης έχω database events, ό,τι κάνω στη βάση μπορώ να έχω notification από DDL και DML events σε οποιοδήποτε άλλο session ακούει εκείνη τη στιγμή. Μπορεί να ειδοποιηθεί από αυτά τα events της βάσης. Λοιπόν, για να δοκιμάσετε αυτά που θα συζητήσουμε μετά για το replication, χρειάζεται μια φρέσκια Postgres και μπορείτε να την κατεβάσετε από το PostgreSQL download, γιατί οι Postgres που έχουν μέσα οι διανομές συνήθως είναι παλιές και δεν θα έχουν τα τελευταία features όπως μερικά που θα συζητήσουμε εδώ. PostgreSQL.org κρατάει δικό της repository που περιέχει πακέτα Red Hat, τα οποία είναι της τελευταίας στιγμής, δηλαδή υπάρχουν πράγματα που δεν έχουν γίνει ακόμα official release σε αυτά τα πακέτα, όπως και για Debian Ubuntu που προσπαθούν και αυτά να τα έχουν αρκετά πρόσφατα. Λοιπόν, πάμε στο data replication τώρα. Τι είναι το data replication και γιατί θέλω να το κάνω? Πρώτα απ' όλα,
για λόγους failover. Θέλω να έχω μια βάση δεδομένων, η οποία αν πιάσει φωτιά, πέσει μετεωρίτης πάνω στο σερβερ, να μπορεί, χωρίς να διακοπούν οι υπηρεσίες αυτής της βάσης δεδομένων, να πάω στην επόμενη, στον επόμενο διαθέσιμο σερβερ. Ένας άλλος λόγος που μπορεί να θέλω data replication είναι το load balancing. Δεν μπορεί ένας καημένος σερβερ να εξυπηρετήσει όλα αυτά τα requests που του έρχονται. Τι κάνω, βάζω έναν άλλο σερβερ από δίπλα και μοιράζεται στα δύο το βάρος. Και ο τρίτος λόγος είναι το data warehousing. Όταν θέλω δηλαδή να υλοποιήσω μια πραγματικά distributed βάση δεδομένων, με την έννοια του ότι δεν βρίσκονται όλα τα δεδομένα παντού ταυτόχρονα. Μπορεί να θέλω οι παραγγελίες μου να βρίσκονται στο point of sales. Μπορώ να θέλω να έχω άλλη βάση δεδομένων στην αποθήκη μου. Μπορώ να θέλω να έχω μια κεντρική βάση που να βλέπει δεδομένα και από τις δύο αυτές. Πάμε να δούμε λοιπόν πώς υλοποιείται το data replication. Πρώτα απ' όλα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε shared storage. Δηλαδή έχω δύο database server που πέφτουν πάνω σε ένα NAS, το οποίο περιέχει το file system με τη βάση δεδομένων. Αυτό δεν έχει καθόλου overhead προφανώς, γιατί το hardware αναλαμβάνει το data replication. Δεν έχω απώλεια δεδομένων, γιατί όλα βρίσκονται στον δίσκο μου, το NAS, το οποίο εγώ το παίρνω backup, έχω την ευθύνη προφανώς γι' αυτό. Και έχω τα εξής θέματα. Έχω ένα single point of failure. Άμα βγει offline το NAS, δεν έχω βάση δεδομένων. Τέρμα. Ενώ αν σκάσει ο ένας database server, θα μπορώ να έχω πρόσβαση. Άμα χάσω το NAS, πάνε τα δεδομένα. Δεν μπορεί δηλαδή κανένας database server να με εξυπηρετήσει μετά. Δεύτερον, οι slaves είναι ανενεργοί. Δηλαδή, όταν έχω ένα slave, δεν μπορώ να γράψω πράγματα ταυτόχρονα στο δίσκο που ελέγχει ο master server. Πάμε να δούμε μια άλλη μέθοδο τώρα με το DRBD. Ξέρετε τι είναι το DRBD? Είναι block level replication πάνω από δίκτυο. Δηλαδή, αντιγράφει ένα file system block προς block από ένα μηχάνημα σε ένα remote μηχάνημα. Αυτό τώρα μου επιτρέπει να κάνω τα ίδια πράγματα, αλλά το storage μου να βρίσκεται σε πολλαπλούς server, οπότε να μην έχω το single point of failure που είπαμε πριν. Αυτό έχει το πρόβλημα ότι αν είναι ασύγχρονο το replication του DRPD, το οποίο με συμφέρει από λόγους performance να είναι ασύγχρονο, για να μην έχω blocking, από την άλλη έχω το πρόβλημα ότι αν πέσει ο server στον οποίο γράφω εκείνη τη στιγμή, πριν γίνουν replicated ασύγχρονα τα δεδομένα στους άλλους, θα έχω απώλεια δεδομένα. Για να μην έχω αυτό το θέμα, μεταφέρω λοιπόν το replication στη βάση δεδομένων πλέον και στην Postgres, όπου μπορώ να έχω ενεργούς slaves, δηλαδή να έχω έναν master server στον οποίο να γράφω τα δεδομένα μου και μπορώ να έχω και πολλούς slave servers οι οποίοι να εξυπηρετούν requests, να εξυπηρετούν queries. Να μπορώ δηλαδή να ζητήσω από αυτούς τους server να εξυπηρετήσουν ένα select. Αυτό λέγεται log shipping replication, που σημαίνει ότι γράφω το transaction log της βάσης δεδομένων στους άλλους server, άρα έχουν γνώση του τι δεδομένα περιέχονται στην αρχική, στη master βάση, οι άλλοι server. Ένα άλλο είδος replication είναι το trigger-based, το οποίο μου προσθέτει αυτόματα triggers, τα οποία όταν γράφω π.χ. ένα row στην master βάση μου, πηγαίνει και γράφει στη slave βάση στο ίδιο row. Αυτό έχει το πρόβλημα του overhead, γιατί πρέπει ο master συνέχεια να κοιτάει και να εξυπηρετεί αυτό το trigger. Δηλαδή, τώρα γράψαν δεδομένα, τα στέλνω, τώρα ναι, και άλλα δεδομένα, τα στέλνω πάλι. Αυτό όμως τι μου επιτρέπει να μην έχω replicated πλέον όλο το file system ή όλη τη βάση δεδομένων. Μπορώ να έχω replicated μόνο ένα πίνακα, αν με ενδιαφέρει μόνο αυτός ο πίνακας. Και επίσης μου επιτρέπει να ορίσω πολύπλοκους κανόνες data partitioning. Π.χ. βάλε σε αυτή τη βάση, σε αυτές τις τρεις βάσεις, τα δεδομένα του πρώτου τριμήνου του 2013 και τα δεδομένα του δεύτερου τριμήνου βάλτα στις άλλες βάσεις. Πάμε να δούμε ορισμένες λύσεις τώρα για την Postgres. Ας μιλήσουμε πρώτα για το log shipping που ανέφερα. Το log shipping είναι το να στέλνεις τα αρχεία, τα log files της βάσης δεδομένων,
που περιγράφουν τα transactions, τι δεδομένα μπήκαν και τι δεδομένα βγήκαν και ούτω καθεξής, να τα στέλνεις σε άλλους servers. Αυτό λέγεται log shipping. Τα write ahead logs, λοιπόν, της Postgres είναι αυτά που μας επιτρέπουν το durability που συζητήσαμε προηγουμένως. Δηλαδή, πριν γράψω κάτι στο δίσκο ή στο οποιοδήποτε storage, φροντίζω να κρατήσω ένα journal το οποίο να λέει ότι θα γραφτεί στη βάση δεδομένων αυτό. Οπότε, εάν δεν προλάβω να γίνουν commit στο δίσκο αυτά τα πράγματα, ξέρω το journal ότι πρέπει να γραφτούν αυτά τα δεδομένα στη βάση, κάνω replay το journal και είμαι OK. Και αυτό είναι που μου επιτρέπει και το point in time recovery. Δηλαδή, αν έχω ένα backup και μετά έχω τα incremental logs από εκείνη τη στιγμή και μετά, χρειάζομαι μόνο αυτά να προσθέσω, να κάνω replay επάνω στο αρχικό backup για να φτάσω στο point in time που είμαι σήμερα. Η Postgres από την έκδοση 8.3 και μετά, πειραματικά, υποστηρίζει log shipping, δηλαδή μπορώ να πάρω τα logs και να τα ρίξω σε μια άλλη βάση δεδομένων, και από την έκδοση 9 και μετά υποστηρίζει το λεγόμενο streaming replication, το οποίο πλέον δεν στηρίζεται στο να πάρω το WAL αρχείο και να το ρίξω μέσα στον άλλο server, αλλά μπορώ να ανοίξω ένα connection το οποίο κάνει stream ό,τι γράφω στη μία βάση, το γράφει και στις άλλες. Και έχουμε το concept των λεγόμενων standby servers. Γιατί αυτό ονομάζεται και warm ή hot backup. Δηλαδή, μπορώ ταυτόχρονα να έχω ανοιχτές και τις δύο βάσεις δεδομένων, και τη master και τη slave, και να εξυπηρετούν και οι δύο requests, ή να είναι έτοιμη η standby βάση να σηκωθεί σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, με το που θα πούμε ότι έπεσε ο master server, σήκωσε το replica. Πάμε να δούμε τώρα πώς γίνεται σε 5 λεπτά να στήσω ένα native replication της Postgres. Πρώτα απ' όλα, πειράζω το PostgresQL conf, ένα configuration αρχείο που βρίσκεται στο configuration directory της Postgres, και λέω να ακούς σε όλες τις διευθύνσεις δικτύου. Αν έχεις δηλαδή πολλαπλές IP, άκουσε όλα αυτά τα interfaces για incoming connections. Ορίζω ότι το write ahead log level είναι hot standby, δηλαδή γράψε τα πάντα αμέσως στο journal για να μπορώ να τα κάνω replay αμέσα. Πρέπει να ορίσω ότι μπορώ να σηκώσω 3 threads που να στέλνουν write ahead logs στους άλλους server. Και λέω archive mode on για να ενεργοποιήσω την εγγραφή write ahead logs και την αποστολή του σε άλλους server. Και ορίζω μια archive command, η οποία τι κάνει, κάνει copy μόνο τα log αρχεία σε ένα directory που αποφασίζω εγώ, δηλαδή το temp archive σε αυτή την περίπτωση, παραδείγματος χάρη. Και μετά φροντίζω να δώσω access στον χρήστη replication για όλο αυτό το δίκτυο το εσωτερικό που έχω στήσει εγώ τις βάσεις δεδομένων. Αυτό, ναι, trust είναι χωρίς password. Μπορώ να ορίσω MD5 και να πω ότι αυτό έχει password και θα τσεκάρει στο MD5 hash το αυτό του password και το καθεξής. Λοιπόν, στον slave, τον server που θέλω να είναι έτοιμος, standby για να αναλάβει τη δουλειά της πρώτης βάσης, απλά του λέω hot standby on και φτιάχνω ένα αρχείο μέσα στο data directory. Αυτό προσέξτε το λίγο, μπορεί να σας μπερδέψει. Δεν είναι στο configuration directory αυτό το αρχείο, είναι μέσα με τα δεδομένα σας. Το recovery conf, το οποίο μου λέει ότι είμαι σε standby mode και ότι για το streaming replication να συνδεθώ σε αυτόν εδώ τον server. Δηλαδή, στην ουσία, τι έχουμε. Έχουμε έναν server που κάνει continuous recovery, δηλαδή είναι πάντα σε recovery κατάσταση και κάνει συνέχεια recovery με τα δεδομένα που κάνει backup συνέχεια ο άλλος. Γι' αυτό έχω το restore command, το οποίο μου λέει ότι πάρε ό,τι έρχεται και βάλ' το στα δικά μου write ahead logs, σαν να ήταν δικά μου. Λοιπόν, εδώ πάλι ο χρήστης που μπαίνει είναι ένας default χρήστης replication που υπάρχει στη βάση.
στην native λύση της Postgres υπάρχει ο χρήστης replication. Δηλαδή είναι ενσωματωμένο, είναι αυτόματο. Λοιπόν. Ορίστε. Όχι, δεν μοιράζονται το file system. Απλά λαμβάνει αρχεία από τον έναν σερβερ ο άλλο σερβερ. Το τελευταίο command είναι αυτό που χρειάζεται για να κάνει recover από τα αρχεία που λαμβάνει, να τρέξει το recovery, ο standby server, έτσι ώστε να βρεθεί στο ίδιο σημείο με τον άλλο server. Ναι, αυτό. Το οποίο χρειάζεται προφανώς ένα αρχικό backup, το οποίο το κάνω με, μπαίνω μέσα στον client μου και λέω select pg start backup, δηλαδή ξεκινά να κάνεις backup τώρα. Τα κάνω tar, τα transaction logs, που θα παράγει αυτή η εντολή. Τα κάνω rsync, τα στέλνω στον άλλο server, stop backup. Και αυτό τι σημαίνει. Έχω πάρει όσα αρχεία με ενδιαφέρουν και όλα τα άλλα θα μου έρθουν με το streaming αργότερα, αφού έχω κάνει stop backup. Λοιπόν, και στον slave μετά, πριν ξεκινήσω το replication, παίρνω αυτό το backup, το κάνω untar στο data directory της βάσης μου και έτσι βρίσκομαι στην ίδια κατάσταση χωρίς να έχω λάβει ακόμα τη διαφορά αυτήν που λέει ο Πάνος. Πάμε να δούμε μία άλλη μέθοδο, είναι το slony. Το slony είναι trigger-based replication, που σημαίνει ότι τρέχει ένα trigger κάθε φορά που αλλάζεται δεδομένα στην master βάση και ενημερώνουν αυτά τα triggers τους slaves. Έτσι μπορώ να επιλέξω ποιοι πίνακες με ενδιαφέρουν να κάνω replicate και όχι όλη τη βάση δεδομένων πάλι. Μπορώ να έχω πολλαπλές πηγές. Δηλαδή μπορώ να πω ότι αυτόν τον πίνακα κάνω replicate σε εκείνο το slave. Αυτόν τον πίνακα κάνω replicate στον άλλο slave. Και έχω το μεγάλο πλεονέκτημα το ότι μπορώ να χρησιμοποιήσω διαφορετικές εκδόσεις Postgres που τρέχουν σε διαφορετικά λειτουργικά συστήματα ακόμα και σε διαφορετικές αρχιτεκτονικές. Να έχετε υπόψη ότι το streaming replication δεν επιτρέπει τίποτα από αυτά τα τρία. Πρέπει να έχω ακριβώς την ίδια έκδοση Postgres, η οποία να τρέχει στο ίδιο λειτουργικό σύστημα και να είναι και η ίδια αρχιτεκτονική. Δεν μπορώ να κάνω replicate 30 διάμπιτα σε 64 μπιτο και το αντίστροφο. Και μου προσφέρει το μεγάλο πλεονέκτημα ότι αντί να κάνω replicate τα πάντα, απλά μεταφέρω τα δεδομένα που με ενδιαφέρουν από τη μία βάση στην άλλη, που με βοηθάει όταν έχω αργό δίκτυο. Σε 5 λεπτά να στήσουμε ένα σλόνι χρειαζόμαστε να εγκαταστήσουμε αυτά τα δύο πακέτα και στο configuration αρχείο το PGHBA να πούμε ότι έχει δικαίωμα ο χρήστης σλόνι που θα δημιουργήσουμε να συνδέεται από αυτό το δίκτυο με password σε αυτή τη βάση για replication και μετά πειράζουμε το Sloan Tools Conf, το οποίο υπάρχει ένα sample που μπορείτε να πειράξετε για να μην ξεκινήσετε από το 0 και του λέω απλά, πρόσθεσέ μου ένα node, το οποίο θα είναι το master μου, είναι σε αυτή τη διεύθυνση, είναι αυτή η βάση δεδομένων, τρέχει σε αυτό το port και αυτός ο χρήστης έχει αυτό το password. Και μετά του λέω προσθέτω άλλο ένα node, το οποίο είναι το slave μου και πώς φαίνεται ότι είναι slave. Έχω ορίσει parent. Ορίζω το replication set, το οποίο μου λέει ότι αυτό που γίνεται replicate είναι ένας πίνακας ο οποίος πάντα πρέπει να έχει primary key. Ο πίνακας my table σε αυτή την περίπτωση ανήκει στο replication set και μετά απλά τρέχω τις εξής εντολές. Init cluster, αντιγράφει τα δεδομένα που χρειάζονται για το replication, δημιουργεί τα triggers και στις δύο βάσεις. Κάνω start τα δύο daemons για την master και τη slave βάση. Κάνω create set, δηλαδή λέω ότι με ενδιαφέρουν αυτοί οι πίνακες να κάνω replicate. Subscribe set, το subscribe set ξεκινάει στιγμιαία το replication. Με το που θα πω subscribe, ξεκινάει ο slave να παίρνει τα rows που έρχονται
από τον Master Πίνακα. Μία άλλη λύση replication είναι το PG Pool. Είναι άλλος τύπος replication, ο οποίος αφορά statements πλέον. Δηλαδή επικοινωνεί με SQL η μία βάση με την άλλη και μου επιτρέπει να κάνω πολλά πράγματα και διάφορα, όπως connection pooling, δηλαδή να μπορώ να μου εξυπηρετούν με μία IP πολλά requests, πολλοί servers, load balancing, όποιο server έχει περισσότερο φόρτο να πηγαίνει σε κάποιον ελεύθερο server το query μου. Μου επιτρέπει να έχω query cache στη μνήμη, δηλαδή από οποιονδήποτε server και αν έχω λάβει δεδομένα τελευταία φορά, να είναι διαθέσιμα για όλους τους server στιγμία χωρίς να τους διαβάσω από το δίσκο, αλλά από τη μνήμη. Μου επιτρέπει να έχω failover, δηλαδή όποιος και από τους server να σκάσει στο replication set μου, να μπορώ αυτόματα να κάνω failover στον επόμενο. Μου επιτρέπει να έχω και data replication μαζί με όλα αυτά, είτε το δικό του, είτε χρησιμοποιώντας σλόνι, είτε χρησιμοποιώντας κάποια άλλη μέθοδο όπως τη native. Έχει watchdog που μου λέει ποιες βάσεις έχουν πεθάνει από το replication set μου. Έχει connection queuing, αν δηλαδή ο server μου δέχεται πάρα πολλά connections, τα κάνει throttle, τους λέει περίμενε σε μία σειρά και θα σε εξυπηρετήσω αργότερα και μου επιτρέπει να τρέξω και παράλληλα queries. Αν έχω έναν πολύ μεγάλο πίνακα, ο οποίος βρίσκεται μέσα σε 10 βάσεις δεδομένων, θα μου επιτρέψει να τρέξω το query σε 10 βάσεις δεδομένων ταυτόχρονα, αν το χωρίσει. Η συνεισφορά μου σε αυτό το project είναι το logo που έχω σχεδιάσει. Λοιπόν, δεν έχει νόημα. Αυτά είναι τα configuration που πρέπει να αράξουμε. Θα τα δώσω στους διοργανωτές στο PDF και μπορείτε να τα δείτε τα configurations. Το σημαντικό ερώτημα είναι, χρειάζομαι όντως να κάνω replication? Αυτό που θέλω μήπως καλύπτεται από κάτι άλλο και δεν χρειάζεται να στήσω σλόνι, δεν χρειάζεται να στήσω native replication? Μπορώ να χρησιμοποιήσω τα DB link functions που υπάρχουν στην Postgres εδώ και πάρα πολύ καιρό. Γιατί εγώ δεν θέλω να κάνω replicate ολόκληρο τον πίνακα. Μπορεί να έχω 80 στήλες στον πίνακα με 1.000.000 rows, αλλά να μην με ενδιαφέρουν όλα. Μπορεί και ξέρω καλύτερα τη βάση μου από το σλόνι, σίγουρα. Και μπορώ να βάλω και business logic, δηλαδή μπορώ να χωρίσω τη βάση μου σε τομείς ενδιαφέροντος. Το οποίο είναι πάρα πολύ απλό. Ορίζω ένα string, το οποίο είναι το SQL που θα τρέξει στην remote βάση δεδομένων, από την οποία θέλω να πάρω δεδομένα, και λέω select από τον πίνακά μου. Αυτό είναι ένα απλό παράδειγμα, όπου δεν θέλω να πάρω στην κεντρική μου βάση, από την τοπική, δεν θέλω να πάρω rows με το ίδιο ID. Οπότε λέω, όπου ID μεγαλύτερο από το last inserted ID, το οποίο εγώ το ξέρω μες στον κώδικά μου, προφανώς αυτό είναι PLPG SQL, δεν είναι κανονική SQL εδώ. Και λέω, perform connect, τρέξε την SQL αυτή στην remote βάση. Προσέξτε τώρα, αυτό είναι εντολή που τη δίνω εγώ στη δικιά μου βάση δεδομένων, να τρέξει σε μια remote βάση. Και κάνε loop με insert από τα δεδομένα που φέρνεις από το remote link, κάντα insert στον πίνακα εδώ. Φέρνε 500 κάθε φορά στον κέρσορα και είναι τόσο απλό. Χωρίς να στήσω replication, χωρίς να έχω available servers, χωρίς τίποτα. Να δούμε λίγο ορισμένα σημαντικά σημεία και διαφορές μεταξύ αυτών των τεχνολογιών. Τη μία την είπαμε ήδη, η PG Pool και η Native Replication φέρνουν ολόκληρη τη βάση δεδομένων. Το σλόνι μου επιτρέπει σε επίπεδο πίνακα να φέρω data. Δεν χρειάζομαι conflict resolution στη native και στη σλόνη, αλλά στην PG Pool πρέπει να ελέγξω αν βρίσκονται στην ίδια κατάσταση όλες οι βάσεις μου. Επίσης, από την έκδοση Postgres 9.1 και μετά, το native replication γίνεται και σύγχρονα, που σημαίνει ότι χάνεται το ενδεχόμενο της απώλειας δεδομένων.
Ένα άλλο ενδεχόμενο που δεν συζητήσαμε καθόλου είναι το multi-master application. Γιατί είναι πολύ πιο πολύπλοκο, επειδή πρέπει να εξασφαλίσω ότι βρίσκεται το data set μου σε consistent state σε όλες τις βάσεις δεδομένων. Όταν έχω λοιπόν multi-master application, μπορούν να γράψουν όλοι σε όλες τις βάσεις και πρέπει να πάνε τα δεδομένα αυτά σε όλες τις βάσεις ταυτόχρονα, έχω άλλα προβλήματα. Locking. Οπότε, αν δεν με καλύπτουν αυτές τις τεχνολογίες που συζητήσαμε, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτές που μας επιτρέπουν να κάνουμε και multi-master. Η Postgres 6 δεν είναι Postgres, είναι ένα παρακλάδι της Postgres, που είναι και αυτό open source και μπορώ να το κατεβάσω και να το χρησιμοποιήσω δωρεάν, από την οποία γίνονται τακτικά merge, δηλαδή τεχνολογίες που θα δείτε στην Postgres 6, το Mayo, περνάει το multi-master application, τα πρώτα commits περνάνε στην Postgres 9.3 ή 9.4. Και ενώ στο PG Pool έχω read scalability, δηλαδή μπορώ να διαβάσω πάρα πολύ γρήγορα όσο περισσότερες βάσεις προσθέτω, δεν έχω write scalability, είναι γραμμικό. Στην Postgres 6 το write scalability. Μία άλλη λύση είναι το Bucardo, το οποίο κάνει multi-master application πάλι ασύγχρονα, που σημαίνει ότι έχω τα γνωστά προβλήματα, ότι πρέπει να σιγουρευτώ ότι έχουν φτάσει όλα τα δεδομένα σε όλες τις βάσεις. Και έχω και overhead, γιατί χρησιμοποιεί triggers. Αλλά κάνει load balancing. Αυτά, συγγνώμη αν υπερεύει το χρόνο. Ευχαριστώ πολύ.